Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η ζωή μετά τον ναρκισσό και πώς αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματα που έχουμε για τον ναρκισσό, τα οποία δεν είναι μόνο συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, στενοχώριας, αηδίας και ανίας. Λέω τη λέξη ανία γιατί στο βιβλίο που διαβάζουμε στη συμμετοχή με τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που είναι η βίβλος του ναρκισισμού της Dr. Ross Ramani Ντουρβάσουλα, εκεί που περιγράφει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματος ενός ναρκισσού, μετά από κάθε χαρακτηριστικό γράφει πώς νιώθουν οι άνθρωποι όταν ο ναρκισσός εκφράζει αυτό το χαρακτηριστικό, για παράδειγμα το να λέει ψέματα, τη μεγαλομανία κλπ. Και το πιο σύνηθες πράγμα που νιώθουν οι άνθρωποι στην παρέα των ναρκισσών είναι ανία, δηλαδή βαριούνται τη ζωή τους. Λοιπόν, όταν τελειώσει μια ναρκισσιστική σχέση μπορεί να τελειώσει με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο ναρκισσός να έχει βρει αλλού ναρκισσιστική τροφοδοσία, narcissistic supply, και έτσι να μας παρατήσει στα κρύα του λουτρού, και μάλιστα ενώ ήδη έχει εδραιώσει την επόμενη κατάσταση. Μου γράφει μια κοπέλα προχθές ότι τα έχει φτιάξει με κάποιον, τον οποίον τον είχε φτιάξει με την έννοια του ότι αυτός ήταν άνεργος και αυτή δούλευε και του δίνει χρήματα και αυτός δεν ήταν καλά ψυχολογικά και αυτή τον παρηγορούσε κουτουλουπού και κάθισε μαζί του 9 μήνες και στο τέλος αυτός έφυγε μια μέρα και της λέει, ξέρεις, έχει 3 μήνες που γνώρισε άλλη κοπέλα και θα πω στην άλλη. Και έτσι έμεινε και αυτηνής η επένδυσή της. Τώρα είμαι σίγουρη ότι ακούτε την αναπνοή του Λακούλη που ήρθε έτσι εδώ κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Και τι είπε, θα πω αλλού. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Να σε αφήσει ο ναρκισσός στα κρύα του λουτρού και να πάει στο επόμενο θύμα. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ξυπνήσει εσύ, επειδή πλέον δεν αντέχεις άλλο την ανία, τη δυσφορία, την συνεχή ματέωση, τη συνεχή απογοήτευση από την κολοζωή που στην ουσία κάνεις με έναν ναρκισσό. Γιατί, Λάκη, πρέπει να το ξέρεις αυτό. Όταν ζεις με έναν ναρκισσό, η ποιότητα ζωής σου είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οι ναρκισσιστικές σχέσεις είναι κατεξοχήν κακοποιητικές σχέσεις. Είναι σχέσεις οι οποίες σου δίνουν μια πολύ άσχημη ποιότητα ζωής. Έχουν βέβαια στην αρχή το love bombing, έχουν στην αρχή τον βομβαρδισμό αγάπης για να πέσει στα δίχτυα του ναρκισσού. Σου δίνει μετά μερικά τυράκια, η ψίχουλα, το λεγόμενο bread crumbing, αλλά εάν καθίσεις εκ των υστέρων, και συνήθως αυτό το κάνουμε στο γραφείο ενός ψυχολόγου, αν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία μετά και συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου για τη σχέση σου, θα δεις ότι τα αρνητικά περιστατικά και οι στιγμές εκείνες τις οποίες ο ναρκισσός σου έχει σπάσει τα νεύρα και σου έχει αποδυναμώσει το ηθικό και σε έχει κακοποιήσει ψυχικά, ναι, λέει, ήταν πάρα πολύ περισσότερες, ασύγκριτα περισσότερες από τις καλές στιγμές. Και μπορεί να ξυπνήσεις κάποια στιγμή και να πεις πω, έχει καταστραφεί η σωματική μου υγεία, έχει καταστραφεί η ψυχική μου υγεία, ή έχει χαλάσει η σωματική μου υγεία, έχει χαλάσει η ψυχική μου υγεία. Η λέξη καταστροφή είναι πολύ έντονη. Η λέξη καταστροφή είναι πολύ βαριά λέξη, αλλά πολύ συχνά τα θύματα των ναρκισσών νιώθουν αυτό, σαν να έχει περάσει από πάνω τους ένα βαρύ όχημα, ένα τάγκ. Σαν να τους έχει πατήσει ένα τεράστιο βαρύ φορτηγό. Έτσι είναι το συναίσθημα που νιώθεις μετά από τη λήξη μιας ναρκισσιστικής σχέσης ή λίγο πριν. Οπότε η δεύτερη περίπτωση είναι να ξυπνήσει το θύμα του ναρκισσού, να ξυπνήσει ο συνεξαρτώμενος και να κάνει τη μεγάλη έξοδο. Και η τρίτη συνθήκη είναι η σχέση να τελειώσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, οργανικό, με την έννοια του ότι να εξαντληθούν και τα δύο μέρη, ακόμη και ο ναρκισσός να κουραστεί, ρε παιδί μου, ακόμη και ο ναρκισσός να βαρεθεί να σε κακοποιεί πλέον, να βαρεθεί να παίζει με το ίδιο παιχνίδι, και σένα πλέον οι αντοχές σου να έχουν φτάσει στα όρια, οπότε με ένα οργανικό τρόπο να διαλυθεί η σχέση, αυτό που λένε χωρίζουμε κοινή συνενέση.
Δεν σημαίνει ότι όποιος χωρίζει κοινή συνένεση χωρίζει από ναρκισιστική σχέση. Είναι το πιο σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Να χωρίσουμε με ένα οργανικό τρόπο χωρίς να το επιδιώξει ειδικά ο ένας ή ειδικά ο άλλος, αλλά και οι δυο να κουραστούν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Συνήθως όμως συμβαίνει ή το ένα ή το δύο. Είτε ο ναρκισσός μας παρατάει επειδή έχει βρει αλλού καλύτερη, κατά τη γνώμη του, τροφοδοσία και θα πάει να ταλαιπωρήσει και να βασανίσει έναν άλλο καημένο άνθρωπο, είτε εμείς έχουμε ξυπνήσει και έχουμε καταλάβει ότι είμαστε θύματα και καταφέραμε επιτέλους να σπάσουμε τα δεσμά μας. Να σπάσουμε το δεσμό μας και να σπάσουμε τα δεσμά μας. Και στις δύο περιπτώσεις, τα θύματα μιας σχέσης που είναι ναρκισσιστικά κακοποιητική ταλαιπωρούνται πάρα πολύ μετά το χωρισμό. Ενώ κάποιος θα έλεγε, κοίτα ρε παιδί μου, αυτή η κοπέλα ή αυτό το κοπέλι ήταν με αυτόν τον άνδρα, με αυτή τη γυναίκα και κακοποιήθηκε και πέρασε 6 μήνες πολύ δύσκολους και πέρασε ένα χρόνο πολύ δύσκολο και πέρασε 2 χρόνια πολύ δύσκολα και πέρασε 5 χρόνια πολύ δύσκολα και ευτυχώς τώρα άνοιξαν τα μάτια της, άνοιξαν τα μάτια του και χώριζε και τώρα θα ερεμήσει. Όχι, δεν θα ερεμήσεις. Ο πρώτος καιρός μετά από χωρισμό με ναρκισσό είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Ιδιαίτερα δύσκολος ψυχικά και συναισθηματικά. Πρώτον, είμαστε κακοποιημένοι, είμαστε battered. Battered είναι η λέξη στα αγγλικά. We are emotionally and psychologically battered. Είμαστε συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιημένοι. Και όπως ένας άνθρωπος που είναι σωματικά κακοποιημένος, μετά που θα τον δείρουν, μετά που θα τον χτυπήσουν, μετά που θα τον μαχαιρώσουν, μετά που θα κοπεί με το κοφτερό αντικείμενο με το οποίο έχει δεχθεί επίθεση, για πολλές μέρες μετά θα πονάει και θα πονάει πολύ περισσότερο μετά από τη στιγμή που έγινε ο τραυματισμός. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχικές πληγές και με τα ψυχικά τραύματα. Την ώρα που τα βιώνουμε είναι τόσο υψηλή η έκρηξη της αδρεναλίνης που μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε τον πόνο. Όταν κρυώσει η πληγή, πονάει. Γι' αυτό αν έχετε χωρίσει από κάποιον άρκισο, άνδρα ή γυναίκα, και όχι τόσο πρόσφατα, δηλαδή μπορεί να έχει και 3 μήνες και 5 μήνες και 6 μήνες, ένα χρόνο, ή μπορεί να έχει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, μη σας φαίνεται παράξενο και μην θεωρείτε ότι είσαστε κάποιοι άνθρωποι που έχετε ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα επειδή ακόμη βασανίζεστε. Είναι ανθρώπινο να βασανίζεστε ακόμη. Παίρνει πάρα πολύ καιρό να συνέλθει ένας άνθρωπος από μια ψυχικά κακοποιητική σχέση. Ακόμη και όταν κάνει ψυχοθεραπεία. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω πως μετά από κάθε χωρισμό, αλλά ιδιαιτέρως μετά από χωρισμό, από τέτοιου είδους σχέση, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα δώρο που προσφέρουμε στον εαυτό μας, το οποίο έχει κάποια διάρκεια, αλλά ένας λόγος για τον οποίο κάποιος πρέπει, οφείλει να επανέλθει στη ψυχοθεραπεία του, είναι ένας χωρισμός. Και τι είναι αυτό που έχω παρατηρήσει ότι γίνεται συχνά? Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ανάρρωση, βρίσκεται σε ψυχοθεραπευτική διαδικασία και, για παράδειγμα, παίρνει θέματα στο ψυχολόγο να συζητήσουν, όπως η σχέση του με τους γονείς του, ο ανασφαλής του δεσμός. Ανασφαλής δεσμός σημαίνει κάποιος να νιώθει ανασφάλειες και να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ασφαλώς συναισθηματικά, πράγμα για το οποίο με βάση τη θεωρία του Μπόλμπι παίζει ρόλο ο τρόπος που τον έχουν μεγαλώσει οι γονείς του, με βάση τις σύγχρονες μελέτες παίζουν ρόλο και διαμορφώνουμε αυτόν τον τρόπο τον ανασφαλή δεσμό και οι προηγούμενες ερωτικές σχέσεις και οι ερωτικές απογοητεύσεις και ματιώσεις που έχει βιώσει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία ακριβώς για να ξεπεράσει το γεγονός ότι συνεξαρτάται μπαίνοντας σε σχέσεις ή να είναι αφορμή για να ξεκινήσει την ψυχοθεραπεία το γεγονός ότι νιώθει ανασφάλεια ή δεν αντέχει τη μοναξιά κλπ. Και ενώ κάνει ψυχοθεραπεία μπορεί να γνωρίσει έναν ναρκισσάκι. Είναι πολύ σύνηθης διαδικασία, πολύ συνηθισμένη περίπτωση, όχι διαδικασία, πολύ συνηθισμένη περίπτωση. Όταν κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία και γνωρίζει έναν άρκισο,
το πρώτο χρονικό διάστημα που υπάρχει αυτός ο βομβαρδισμός αγάπης να νιώσει αυτό που λέμε στα αγγλικά elated, που σημαίνει υπερβολικά ωραία, να νιώσει πολύ ενθουσιασμό, να νιώσει ότι πετάς στα ουράνια και να πει δεν χρειάζομαι εγώ πλέον η ψυχοθεραπεία. Έχω βρει την αγάπη, έχω βρει τον έρωτα, έχω βρει τη χαρά. Οπότε να διακόψει την ψυχοθεραπεία. Μπορεί στην αρχή να ξεχνάει τα ραντεβού του, τα ραντεβού της, να ακυρώνει τα ραντεβού του, να τα αναβάλει και μετά μπορεί να σταματήσει. Textbook case, είναι περίπτωση, όπως γράφεται στα βιβλία, ενώ συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και όταν ο άνθρωπος πλέον έχει μπει σε αυτή την ναρκισσιστικά κακοποιητική σχέση και αρχίσει να ταλαιπωρείται, μπορεί να μην, να μην επιστρέψει στη ψυχοθεραπεία, παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι το χρειάζεται, γιατί μπορεί να ντρέπεται ότι ο ψυχολόγος σου θα του πει τι πήγες και έκανες, αφού κάναμε ψυχοθεραπεία και προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε τέτοιους τρόπους λειτουργικότητας και πήγες πάλι και έδωσες μέσα στα σκατά μας, συγχωρείτε. Μπορεί να το πει αυτό ο ψυχολόγος του ή να φοβάται πως θα το πει αυτό ο ψυχολόγος του. Να ντρέπεται να παραδεχθεί ότι εγώ έβαλα πάνω από μένα έναν γκόμενο, μια γκόμενα και σταμάτησα τη δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου. Θέλω να πω σε όσους βρίσκονται μέσα σε τέτοια σχέση και έχουν σταματήσει την ψυχοθεραπεία τους γιατί νόμισαν ότι λύθηκε το πρόβλημά τους το ψυχολογικό με τον έρωτα, να πάνε χωρίς ντροπή πίσω στο ψυχολόγο τους και να πω γεια σας, είμαι η Μαρία για παράδειγμα και είμαι συνεξαρτώμενη, πως λένε οι ανώνυμοι αλκοολικοί, γεια σας, είμαι η Μαρία και είμαι αλκοολική, γεια σας, γεια σου θα του πεις, είμαι η Μαρία και είμαι συνεξαρτώμενη και τα έχω κάνει σκάτα και σταμάτησα την ψυχοθεραπεία γιατί μέθησα από έρωτα και τώρα που ξεμέθησα είναι τόσο βαρύ το hangover και ήρθα να συνεχίσω τη θεραπεία μου. Δεν είναι κακό να ταπεινωνόμαστε στη θεραπεία μας, ίσα ίσα μας βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ θέλω να σας πω ότι όταν εγώ κάνω θεραπεία έχω πάρα πολύ πλάκα, γιατί νομίζω δεν είναι ηθικό να βιντεοσκοπήσουμε ένα session που κάνω θεραπεία, όχι δεν είναι. Γιατί κάθομαι εκεί στον καναπέ και κάθομαι σαν ένα παιδί το οποίο έχει κάνει πολλές αταξίες. Και το οποίο καταλαβαίνει ότι έχει κάνει πολλές αταξίες και πάει εκεί πέρα και όχι για να το μαλώσουν. Λέει, τα έχω κάνει σκατά, βοήθησέ με. Και πολύ συχνά λέω, πώς πάω γιατρέ μου. Είναι ψυχολόγος, δεν είναι γιατρός. Πώς θα ζήσω γιατρέ μου, τι κάνουν και τέτοια αστεία. Αλλά πραγματικά λέω, πες μου τη γνώμη σου. Πώς σου φαίνεται αυτό που έκανα. Και παρόλο που είμαι ψυχολόγος ίδια, αποφεύγω να κάνω υποθέσεις για την περίπτωσή μου και πάω με σκοπό να ακούσω, με σκοπό να ωφεληθώ και ταπεινώνομαι. Και πολλές φορές μου λέει και η ψυχολόγος μου, γιατί ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Της λέω, γιατί πρέπει να έχει νόημα αυτό που κάνω εδώ. Δεν έρχομαι εδώ πέρα για να μου λες τι καλή που είσαι και να σου λέω τι καλή που είμαι και να... Υπάρχει μια ταινία ασπρόμαυρη, ένας βλάχος στην Αθήνα νομίζω με τον Χάτζη. Πώς τον έλεγαν, ρε παιδιά, εκείνο τον ηθοποιό που έπαιζε το βλάχο. Δεν θα πω, τον έλεγα το λάθος. Και λέει, να σου πω, να σε λέω Κυριάννη να μιλήσει Κυρκώστα με τον Χατζηχρήστο. Το θυμήθηκα τώρα. Το μακαρί το Χατζηχρήστο. Είχε πάει μαζί με έναν άλλο βλάχο στην Αθήνα και του λέει, να σε λέω Κυριάννη να μιλήσει Κυρκώστα να γεννούμε κύριοι. Έτσι λοιπόν, θα πάω να λέω στον ψυχολόγο μου, είσαι καλή να μου λέει, είσαι καλή και να γεννούμε καλές. Θα πάω να τη πω τις μαλακίες που έκανα, να τη πω τα λάθη μου, να τη πω τις δυσκολίες μου. Και να βοηθηθώ στο να πάρω τα απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία προκειμένου να συνεχίσω τον προσωπικό μου αγώνα προς κατεύθυνση που να είναι προς τα καλύτερο. Ναι. Άρα, πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία για συνεξάρτηση, όταν γνωρίζουν τον ναρκισσό έρωτα, τον ναρκισσιστικό έρωτα, παρετούν τη θεραπεία τους, την παρατάνε και μετά ντρέπονται να πάνε πίσω γιατί σου λέει πώς θα πάω με την ουρά στα σκέλια. Να πάμε και δεν είναι κακό. Shit happens, είπαμε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Λοιπόν, συνεξαρτώμενοι είμαστε, με ναρκισσούς θα τα φτιάξουμε. Τι θα τα φτιάξουμε. Προτού θεραπευτούμε. Άμα θεραπευτούμε και μετά, ελπίζουμε, θεραπευτούμε και ελπίζουμε
ότι θα συναντηθούμε με ανθρώπους με ασφαλή δεσμό ή με ανθρώπους που είναι επίσης πρώην συνεξαρτώμενοι και επίσης κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και επίσης βρίσκονται σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας που ακόμη και τις αδυναμίες τους τις αναγνωρίζουν και θα σου πούνε, παιδί μου, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω απορριθμιστεί συναισθηματικά, νιώθω αυτό, θα το πάρω στη θεραπεία μου να το συζητήσω κλπ. Είχαμε κάνει μια επιστολή πολύ ωραία που είχε γράψει μια φίλη που νομίζω έχει τίτλο «Δύο συνεξαρτώμενοι μαζί τη σχέση κάνουν», που έλεγε για την εμπειρία της με τον σύντροφό τους, που είναι και οι δύο πρώην συνεξαρτώμενοι και κάνουν ψυχοθεραπεία, και πώς κάποιες φορές μεταξύ τους, ας πούμε, μπορεί να επαναλαμβάνουν κάποια μοτίβα και πώς το δουλεύουν αυτό το πράγμα θεραπευτικά και πνευματικά μέσα στη σχέση τους. Λοιπόν, άμα χωρίσει ένας άνθρωπος από οποιαδήποτε σχέση πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, άμα χωρίσει ένας άνθρωπος από ναρκισσιστική σχέση πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία, και αν ένας άνθρωπος έκανε ψυχοθεραπεία πριν γνωρίσει τον ναρκισσό, σταμάτησε την ψυχοθεραπεία επειδή ενθουσιάστηκε με τον ναρκισσό και μετά χώρισε με τον ναρκισσό, πάλι να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία και να μην ντρέπεται. Να ζητήσει συγγνώμη από τον εαυτό του, από τον εαυτό της για τη ζημιά που έκανε στον εαυτό του, στην εαυτό της που παράτησε τη φροντίδα του, τη φροντίδα της, και πήγε και έδωσε με τα μούτρα στη σχέση και δεν φυλάχτηκε και επανέλαβε τη συνεξάρτηση, αλλά δεν είναι ντροπή. Άνθρωποι είμαστε, όπως είπαμε, λάθη κάνουμε. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία μετά που χωρίζουμε έναν ναρκισσό. Ποια είναι φυσιολογικά συναισθήματα να νιώθουμε? Όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά να τα νιώθουμε μετά από ένα χωρισμό. Είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε θυμό. Νιώθουμε θυμό με το άλλο πρόσωπο που μας έχει ξεγελάσει και μας έχει κακοποιήσει. Επίσης, πολύ φυσιολογικό είναι να νιώθουμε θυμό με τον εαυτό μας που αφαιθήκαμε και ξαναπάθαμε μία από τα ίδια και ίσως αυτή τη φορά και χειρότερα. Είναι φυσιολογικό να νιώθει στενοχώρια για το γεγονός ότι έχασε κάτι που ήταν ωραίο κάποτε, να βιώνει ένα πένθος μετά από το χωρισμό με έναν ναρκισσό, ένα πένθος που να έχει όλα τα χαρακτηριστικά, να έχει και θυμό μέσα, να έχει και αντίδραση μέσα, πώς το λένε, την αντίσταση, δηλαδή το να άρνηση, δηλαδή να ξυπνάει το πρωί και να ξεχνάει ότι έχει χωρίσει με το πρόσωπο και να ξαναθυμάται κάθε πρωί ότι έχει χωρίσει και να στενοχωριέται, να υπάρχει μέσα διαπραγμάτευση, να σκέφτεται αν δεν έλεγα το ένα και αν δεν έλεγα το άλλο και αν δεν έκανα έτσι και αν δεν έκανα αλλιώς, δεν θα χωρίζαμε από αυτό το χρυσό παλικάρι, από αυτή τη χρυσή κοπέλα. Πολύ θλίψη. Και το τέλος του πένθους είναι αποδοχή, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην αποδοχή, όλα αυτά τα στάδια θα επαναλαμβάνονται. Δηλαδή θα έχουμε αλλαγές διάθεσης. Στην αρχή θα είναι οι περισσότερες ώρες της μέρας χάλια, θα είμαστε σκατά, θα πενθούμε, θα νιώθουμε ότι τι ηλίθιος που είμαι, τι μαλάκας που είμαι, τα έχω κάνει σκατά πάλι και σε τι έχω βάλει τον εαυτό μου να μπλέξει, και μπορεί να θυμώνουμε με τον άλλον, να θυμώνουμε και τον εαυτό μας, μπορεί να λέμε αν δεν έκανα εκείνο το παράπονο, αν δεν έλεγα εκείνη την κουβέντα, ή να λέμε πω, έχασα ένα χρόνο από τη ζωή μου, έχασα ένα εξάμεινο από τη ζωή μου, πόσο παλαβός ήμουν, πόσο παλαβή ήμουν. Έρχονται φλασιές συνέχεια φλασιές μέσα στο μυαλό στην αρχή. Μπορεί να νιώθουμε μια κατανίκητη ανάγκη να κατασκοπεύσουμε τα social media του πρώην ναρκισσού, της πρώην ναρκισσού, να δούμε τι έχει ποστάρει, τι story έχει βάλει. Άμα δούμε ότι έχει βάλει κανένα χαρούμενο post και χαρούμενο story, να σκάσουμε από το κακό μας, να δεν μ' αγάπησε ποτέ και να τώρα είναι μια χαρά χωρίς εμένα. Σημειώστε ότι οι ναρκισσοί ποτέ δεν μπορούν να αγαπήσουν περισσότερο από όσο ένας ναρκισσός, δηλαδή καθόλου. Ή άμα βλέπουμε ότι βάζει και καλά ένα στενοχωρημένο story, ένα στενοχωρημένο post, να νιώθουμε συμπόνια για τον κακοποιητή μας και να μας πιάνει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία το θύμα ερωτεύεται τον κακοποιητή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το σύνδρομο της Στοκχόλμης και να λυπόμαστε τον πρώην μας και να λυπόμαστε την πρώην μας και πώς θα είναι η κακομοίρα και πώς θα είναι ο κακομοίρης και ξέρω εγώ κλπ. Η κακομοίρα και ο κακομοίρης θα είναι όπως είναι πάντα. Γεμάτος θυμό και αρνητικά συναισθήματα και απέχθεια για τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, και θα ψάχνει κάπου να τα ξεσπάσει. Ένα λάθος που κάνουμε οι υπερενσυναισθητικοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που γινόμαστε συνεξαρτώμενοι είναι να θεωρούμε ότι όπως λειτουργούμε εμείς, έτσι λειτουργούν οι άλλοι, και όπως σκεφτόμαστε εμείς, έτσι σκέφτονται και άλλοι, και να θεωρούμε ότι εφόσον εγώ
Είμαι, πώς να το πω, εφόσον εγώ έχω συναισθήματα και στενοχωριέμαι έχοντας κάνει μαλακίες και ο άλλος θα έχει συναισθήματα και θα στενοχωριέται έχοντας κάνει μαλακίες, τίποτα. Δεν θα νιώθει τίποτα. Δεν ασχολείται ο Νάρκης σου. Δεν κάτσε ασχοληθεί ο Νάρκης σου για το πώς νιώθεις εσύ και τίποτα. Αυτός θα έχει μέσα στο μυαλό του το δικό του αφήγημα. Ότι είναι κρίμα και είναι αδικημένος και τέτοια. Δεν είσαι σημαντικό πρόσωπο εσύ για κανέναν Νάρκη σου, ακόμη και την ώρα που σου κάνει έρωτα, που σου κάνει σεξ. Δεν είσαι σημαντικό πρόσωπο. Λάθος να νομίζεις ότι είσαι. Λάθος να πιστεύεις αυτά που σου λέει ότι είσαι. Δεν είσαι. Όχι. Είσαι ένα πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί, είσαι ένα πρόσωπο από το οποίο παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που μπορεί να μας πιάνουν κάτι φλασιές, που να θυμόμαστε τις λίγες καλές στιγμές και ειδικά αυτές της αρχής και να νιώθουμε ότι έχουμε χάσει τον πρίγκιπα ή την πρίγκιπισσα και έχουμε χάσει έναν άνθρωπο που μας αγάπησε και μήπως κάναμε λάθος που ακούσαμε το ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο το οποίο μας προέτρεψε στο να διώξουμε από τη ζωή μας κάθε προβληματικό και μήπως έκανα λάθος που έδιωξα το καμάρι μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να νιώθουμε έτσι μια μελαγχολία και έτσι και μια... Πώς να το πω ρε παιδί μου, να νιώθουμε έτσι μια... Μου έρχεται η λέξη στα αγγλικά και δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Μια νοσταλγία, ναι. Ένα νόστο. Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε βόλτα στην παραλία, ας μελαγχολήσω. Θυμάσαι τότε που κάναμε το τάδε, ας μελαγχολήσω. Θυμάσαι τότε που κάναμε το άλλο, ας μελαγχολήσω. Όταν μας έρχονται αυτές οι νοσταλγικές εικόνες στο μυαλό μας, καλό είναι άμεσα να παίζουμε το τρέιλερ που έχουμε πολλές φορές να κάνουμε, το τρέιλερ με όλες εκείνες τις... Πότε θα είναι τρέιλερ, θα είναι 10 ώρες βίντεο. Με όλες εκείνες τις άσχημες στιγμές που έχουμε βιώσει με τον Νάρκησο. Δηλαδή να δίνουμε το αντίβαρο. Πήγες μυαλό μου να θυμηθείς εκείνη την καλή στιγμή, τώρα εγώ να σου θυμίσω όλες εκείνες τις κακές στιγμές, να έρθεις στα ίσα σου. Και είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτές τις μεταπτώσεις τις συναισθηματικές. Δηλαδή μια να είμαστε καλά, μια να νιώθουμε ελεύθεροι και ξεκαθαρισμένοι και μια να νιώθουμε νοσταλγία, πικρία, πόνο κλπ. Εξαρτάται από τη διάρκεια της σχέσης και από την ένταση της σχέσης και από το βάθος της κακοποίησης για το πόσο καιρό θα μας πάρει να το ξεπεράσουμε. Θα έλεγα ότι ένα εξάμηνο το θέλουμε μέσα στο νερό, ακόμη και αν ήταν μια εξάμηνη σχέση κακοποίησης, ένα εξάμηνο το θέλουμε μέσα στο νερό. Δεν μπορώ όμως να είμαι σίγουρη για το πόσο καιρό θα πάρει στον καθένα. Κάποιος ο οποίος ήταν για ένα χρόνο μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 10 μήνες. Δεν μιλάμε για χωρισμό από μια κανονική σχέση, μιλάμε για χωρισμό από μια κακοποιητική σχέση. Και δεν μιλάμε ότι αντιμετωπίζεις μόνο τον χωρισμό, αντιμετωπίζεις το μετατραυματικό στρες της κακοποίησης. Και αν έχεις και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικής, στρες, συν το μετατραυματικό στρες από το κακοποίηση και ποια στάτια γύρα συμβουλές στην Κύπρο, σημαίνει πάρτα και θα πέσουν, σημαίνει ότι τι πάθαμε, ναι, τι κακό πάθαμε, αυτό σημαίνει, τι κακό που πάθαμε. Μάλιστα. Το σκυλί μας, όπως βλέπετε, είναι κάτι ενθουσιασμένο. Δεν σας αρέσει το θέμα, βρε. Πάρτε ένα σκυλό. Ειδικά αν πάρετε ένα κουτάβι το οποίο θα χέζει 14 μισή στο σπίτι και θα το τρέχετε εξω πίσω όταν έχετε κάτι να ασχοληθείτε για να ξεχάσετε τον πόνο σας. Λοιπόν, sorry, αυτό ήταν ένα θα έλεγα, ένα δυσφημιστικό διάλειμμα για το ζωάκι μας και για τα ζωάκια μας. Λοιπόν, είπαμε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μεταπτώσεις της διάθεσης. Όσο περνά ο χρόνος όμως, αν γίνεται σωστά η ψυχοθεραπεία μετά την χωρισμό και αν γίνεται σωστά η αποθεραπεία από το ψυχικό τραυματισμό, όσο περνάει ο καιρός, θα είναι περισσότερες οι ώρες μέσα στη μέρα που θα νιώθουμε καλά και λιγότερες οι ώρες που θα νιώθουμε down, που θα νιώθουμε πεσμένοι, που θα έχουμε νοσταλγία και που θα νιώθουμε άσχημα. Θέλει χρόνο.
να ξεπεράσεις το χωρισμό από έναν άρκισο. Είναι δύσκολη η ζωή μετά τον άρκισο και είναι και δύσκολη γιατί πρέπει μετά το χωρισμό, και γι' αυτό λέω ότι είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία, γι' αυτό το λόγο λέω ότι είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία, επειδή ακριβώς χρειάζεται να ξαναχτίσεις την αυτοεκτίμησή σου. Επειδή κάτι που κάνει ο νάρκισσος ξεκάθαρα για να σου ρίξει το ηθικό μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, σου ρίχνει παντελώς την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Σου λέει είσαι άσχημος, είσαι χοντρός, είσαι πολύ χοντρός, είσαι πολύ λεπτός, είσαι ατζαμής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Σου βάζει τρομερές αμφιβολίες για τον εαυτό σου και φτάνεις σε ένα σημείο που πιστεύεις ότι δεν αξίζεις και ότι δεν είσαι αξιόλογος άνθρωπος, αξιαγάπητος και αξιαγάμητος. Και πολλές φορές ο νάρκισσος σου κάνει και την τιμωρία της σιωπής και σου κάνει και την τιμωρία της αποχής από το σεξ. Αυτό το κάνουν πολύ συχνά άντρες νάρκισσοι. Παρόλο που έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι οι γυναίκες πιο συχνά λένε όχι στο σεξ και τιμωρούν τον άνδρα τους με αποχή από το σεξ, πολλοί άνδρες νάρκισσοι τιμωρούν τις γυναίκες τους και ταλαιπωρούν τις γυναίκες τους επίσης με αποχή από το σεξ. Δεν είναι προνόμιο των γυναικών να τιμωρούν τον σύντροφό τους με αποχή από το σεξ. Λοιπόν, άρα εκτός του ότι είσαι κακοποιημένος ψυχικά, εκτός του ότι βιώνεις πένθος, εκτός του ότι έχεις στιγμές νοσταλγίας και στιγμές έντονου θυμού, εκτός του ότι σου έρχονται συνέχεια φλασιές, έχεις να χτίσεις και μια γαμημένη αυτοεκτίμηση που έχει πέσει στα τάρταρα. Γι' αυτό ξαναλέω, είναι απαραίτητη ψυχοθεραπεία. Μετά που χωρίζουμε από έναν άρκισο, πρέπει να δείξουμε υπομονή με τον εαυτό μας, να αντέξουμε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να τα διαχειριστούμε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή μας. Αν χρειαζόμαστε και αντικαταθλιπτική θεραπεία, να πάμε να το συζητήσουμε με τον ψυχολόγο μας και να πάμε σε έναν ψυχίατρο να κάνουμε ψυχοδιάγνωση και να μας δώσει την ανάλογη αρμόζουσα αντικαταθλιπτική θεραπεία που μόνο ο ψυχίατρος την γράφει, κανένας άλλος γιατρός. Και να πηγαίνουμε να μας παρακολουθεί κιόλας ο ψυχίατρος για το πώς δουλεύουν τα φάρμακα. Να το τονίσω αυτό, ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τον ψυχίατρο μας, όχι να πηγαίνουμε απλώς να μας δίνει τα φάρμακα και μην τον είδατε μετά. Πρέπει να έχουμε τακτικές επαφές. Θα σας πει ο ψυχίατρος πόσο τακτικά. Αν στην αρχή μπορεί να σας πει να τον πάρετε τηλέφωνο στη μια εβδομάδα, μετά στις δύο εβδομάδες, ή να πάτε να το δείτε στο μήνα, συζητήστε το με τον γιατρό σας. Λοιπόν, είναι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι δυσκολεύονται μετά από το χωρισμό με έναν άρκισο. Όπως είπαμε, ξαναξυπνάνε και όλα μας τα τραύματα. Ξαναλέω, τώρα είναι η ώρα για θεραπεία, ψυχοθεραπεία. Εγώ νομίζω ότι είναι χρήσιμο να βάζετε, να ακούτε συνέχεια ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Τα βίντεο στο κανάλι μας είναι έτσι ενθαρρυντικά, μπουστάρουν την αυτοεκτίμηση μας, μας δίνουν θάρρος και ελπίδα για το μέλλον. Βλέπουμε ότι έχει και άλλους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοια πράγματα. Βάζετε τα βίντεο να τα ακούτε για να κάνετε στον εαυτό σας μια θετική πλήση εγκεφάλου. Να σκέφτεστε ότι όσο καιρό ήσασταν με τον νάρκισσο, ο νάρκισσος σας έκανε αρνητική πλήση εγκεφάλου και σας έλεγε δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις, δεν αξίζεις, δεν κάνεις, δεν φτιάνεις, δεν ράνεις. Τα βίντεο μας ακριβώς αυτό το σκοπό έχουν, να δίνουν θάρρος και ελπίδα στους ανθρώπους, να δίνουν γνώση για το τι ακριβώς βιώνουν, που η γνώση είναι δύναμη, και στην πορεία να δίνουν και τα εργαλεία για να τους βοηθήσουν να καταλάβουν πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να πιστούμε όσο περισσότεροι γίνεται από μας μετά και μετά από το χωρισμό από έναν άρκισο ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής μας, να κάνουμε στον εαυτό μας το δώρο της ψυχοθεραπείας. Το σκυλί μας βρίσκεται σε έξαρση. Τα έχεις φτιάξει ποτέ εσύ με νάρκισο, Λάκη? Έχεις τέτοια εμπειρία? Είσαι ενθουσιώδης που φτάνουμε επιτέλους στο σπίτι μετά από μια μεγάλη μέρα στην οποία θα παρακολουθήσω ότι φτιάξαμε 2 έκτακτα και 2 κανονικά vlogs. Ναι, είχαμε πολλά ψώνια να κάνουμε και πολλές δουλειές. Καλή δύναμη, κουράγιο αδέρφια, και όπως σας είπα πρόσφατα, κάποιες φορές εγώ βλέπω και όνειρα με τον τελευταίο πρώην άρχισο και ξυπνάω το πρωί και λέω, α, μην Παναία μου, ευτυχώς που ήταν απλώς ένα όνειρο. Ευτυχώς που τελείωσε και ποτέ ξανά, ποτέ όμως, μα ποτέ, των ποτών.